Λίγες ημέρες πριν τις προεδρικές εκλογές και στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλοί αναρωτιούνται πόσο βαθιά διχασμένη είναι η χώρα. Αν και σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις υπάρχει ένταση και πάθος, αυτή τη φορά φαίνεται ότι είναι ξεχωριστός ο διχασμός. Έγραψα μήνυμα και το έβαλα. Σταματήστε να κλέβετε το σήμα μας. Είναι έγκλημα. Έχουμε δύο κόμματα που μισούν το ένα το άλλο, αλλά τόσο πολλοί που δεν μπορούν να βάλουν τη χώρα πάνω από αυτά. Μια σειρά από ανοιχτά ζητήματα ταλανίζουν την κοινωνία. Οι φυλετικές διακρίσεις, το δικαίωμα στις αμβλώσεις και σχάτως το μέγα θέμα της πανδημίας. Νομίζω ότι είναι κάτι που συνέβη σιγά σιγά. Νομίζω ότι όλοι έχουμε μια βαθιά ιστορία μέσα μας και ένα κομμάτι της αναδύεται σε αυτή τη συγκυρία. Το gerrymandering έχει μεγάλη ευθύνη. Το gerrymandering δεν είναι τίποτα άλλο από την προσπάθεια δημοκρατικών και ρεπουμπλικάνων να διασφαλίσουν με κάθε τρόπο ότι το κόμμα τους θα παραμείνει στην εξουσία στις επιμέρους πολιτείες. Όταν οι πολίτες δεν χρειάζεται να ανταγωνίζονται ένας τον άλλον, ανταγωνίζονται τους παράγοντες του κόμματός τους, οπότε δεν υπάρχει κοινό έδαφος. Απλώς πρέπει να είσαι ο πιο δυνατός. Το Μίσιγκαν είναι μία από τις 14 πολιτείες όπου η εξουσία είναι διχασμένη. Ένα κόμμα ελέγχει το γραφείο του κυβερνήτη, το άλλο κόμμα ελέγχει την τοπική βουλή. Στο Ουισκόνσιν, για παράδειγμα, ο δημοκρατικός κυβερνήτης διέταξε να γίνει lockdown τον περασμένο Μάρτιο. Δύο μήνες μετά, οι ρεπουμπλικάνοι που ελέγχουν το νομοθετικό σώμα κατάφεραν να ανατρέψουν την εντολή και αμέσως μπαρ και εστιατόρια γέμισαν με πελάτες χωρίς μάσκα. Με τη σειρά του, ο κυβερνήτης υποχρέωσε τα καταστήματα σε ανώτατο όριο επισκεπτών που ήταν στο 25% της χωρητικότητας, αλλά οι ρεπουμπλικάνοι ανέτρεψαν και πάλι την απόφαση. Όταν ο κυβερνήτης διέταξε να γίνει χρήση μάσκα σε όλη την πολιτεία, οι ρεπουμπλικάνοι πήγαν στο πολιτιακό δικαστήριο για να προσπαθήσουν να τρέψουν την εντολή. Η κομματική διαμάχη ισχύει και τώρα ανάμεσα σε Τραμπ και Μπάιντεν. Υπάρχουν πολύ λίγοι αναποφάσιστοι αυτή τη στιγμή και το διάγραμμα αλληλεπίδρασης υπέρ του Μπάιντεν ή του Τραμπ δεν υπάρχει. Είτε είσαι με τον έναν ή με τον άλλον. Θα χρειαστούμε κάποιον ξεχωριστό για να προσπαθήσει να ενώσει τους πολίτες. Δεν ξέρω αν το έχουμε τώρα. Το πρόβλημα για κάποιους είναι μεγάλο και θα μεγιστοποιηθεί πιθανώς αμέσως μετά τις εκλογές. Υπήρξε βία πριν τις εκλογές, πιθανότητα να υπάρξει μετά τις εκλογές. Είναι πολύ τρομακτικό να σκέφτομαι το διχασμό. Είναι προφανές ότι η εκλογική αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την Αμερική.